μας πάρει πίσω για δουλειά. Και θα γυρίσουμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί έτσι πρέπει στους εργάτες να μην σκύβουν το κεφάλι, να μην υποχωρούνε, να μην παρετούνται, να μην λένε έτσι είναι και δεν γίνεται τίποτα, όπως δεν κάναμε κι εμείς. Όλα αυτά τα χρόνια, όταν μας πετάξαν σαν την τρικαπτώση Μάρη και μας είπανε ούτε δεν δουλευμένα, ούτε δουλειά, πάνε στα σκουπίδια τόσα χρόνια δουλειάς. Γιατί έπρεπε να βγατήσουν τα κέρδη τους και ήταν βάρος οι εργαζόμενοι. Σε αυτά λοιπόν είπαμε όχι και δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε τα σωματεία μας δίπλα. Είχαμε τους συναδέλφους μας από άλλα σούπερ μάρκετ. Είχαμε τη γειτονιά, είχαμε τον λαό των Ιωαννίνων και μια μάχη που έγινε και δόθηκε πανελλαδικά και έγινε γνωστή και μας έδωσε δύναμη και αγώνα για να συνεχίσουμε. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Δεν ήταν μια ξερή απόφαση δικαστηρίου. Ήτανε η πίεση, ήταν ο αγώνας μας που τα κατάφερε όλα, η αλληλεγγύη μας, χέρι-χέρι, όταν οι συνάδελφοι μας ρωτούσαν τι γίνεται με εσάς, κρατήστε, παλέψτε. Ήτανε όλο αυτό που έκανε αυτόν τον αγώνα νικηφόρο. Και αυτό είναι το παράδειγμα που πρέπει να δουν οι εργαζόμενοι για την επόμενη μέρα. Το ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, ότι μεταξύ μας θα παλέψουμε για αυτά που μας ανήκουνε, για αυτά που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, να ζούμε αξιοπρέπεια και όχι και με μισθούς πείνας, για δουλειά με δικαιώματα. Αυτά παλεύουμε στην καθημερινότητα, σε κάθε μετερή, σε κάθε χώρο δουλειάς και θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η ελπίδα. Αυτό το μήνυμα δίνει αυτή η νίκη. Δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας τα δεδουλευμένα. Είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εργαζόμενοι και να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο της οργανωμένης πάλης με το σωματείο τους. Να λήξουμε εδώ, να πούμε σε όλους ένα μπράβο, σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους, σε όλα τα σωματεία, σε όσους ήταν δίπλα μας.